Αθηνίων στη Συρία. Εκεί το Υπουργείο αποδέχτηκε την αξιολόγηση που κάναμε πλήρως. Η μόνη παρατήρηση που έκαμε είναι ότι να αφαιρέσουν τον τίτλο του έργου, γιατί το έχω αφαιρέσει τη λέξη παραδοσιακό, διότι το κτίριο είναι δεν έχει καμία σχέση με το παραδοσιακό, αλλά αφαιρέσουν τον τίτλο παραδοσιακού. Το δεύτερο φάκελο που στείλαν πάνω ήταν το φάκελο των Ολλανδών στην Κρυσσά που θέλουν να κάνουν εκεί το κούρσο, συγγνώμη, που θέλουν να κάνουν την τουρκική επέμβαση. Στο φάκελο έκαναν δύο βασικές παρατηρήσεις. Μία παρατήρηση ήταν ότι είχαν προτείνει να πάρουν δύο προτζέκτορες και το Υπουργείο είπε να πάρουν τον ένα από τους δύο, τα τρία και δύο. Και το άλλο ήταν το εξής. Στο φάκελο υποψηφιότητας που έπρεπε να υποβάλλει εκτελεστές έγραφε μέσα ότι όταν υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να υπάρχουν στο φάκελο υποψηφιότητας τρεις προσφορές. Αυτό, παρένθεση, προχθές που ήμουν στο Υπουργείο που μας κάλεσε να κάνουμε παρατηρήσεις για την μείωση της γραφειοκρατίας και την επίσκεψη του προγράμματος, το Υπουργείο αποδέχτηκε την πρόταση που κάναμε το Ελληνικό Δικτυογείο να αφαιρέσει αυτόν τον όρο, δεν χρειάζεται τις προσφορές, μία αρχή, διότι λέει ότι ένας επενδυτής μπορεί να θέλει να πάρει το μηχάνημα από τον προμηθευτή που έχει εμπιστοσύνη, που του δίνει καλύτερους όρους πληρωμής, που του κάνει συνδέσεις κλπ. Και είπε να αφαιρέσουμε, υπάρχει ένα κριτήριο το Α1 το αξιολόγηση που λέει χειρότερο φακέλου. Εμείς το βάλαμε εκεί ένα, είπε να το κάνουμε 0,5, δηλαδή να αφαιρέσουμε.